Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Σάββατο καλησπέρα. Σήμερα. Καλησπέρα, καλησπέρα. 26 Τρίτου. Φοράω μπλε. Η Εθνική νίκησε. Νίκησε, παιδιά, μετά από καιρό. Εντάξει, μετά από καιρό. Έχει κερδίσει και το αδιάφορο μάτς με την Ουγγαρία στο Καρισκάκι. Για να είμαστε κι εμείς δίκαιοι. Στα διάφορα είμαστε πολύ καλοί από ό,τι βλέπω. Μπορείς να τα κάνουμε όλα διάφορα. Ξέρεις τι λένε, στα διάφορα και στα φιλικά. Μπαίνουν τα καλύτερα γκολ στα φιλικά. Έτσι, έτσι. Και πλάκα-πλάκα στα φιλικά η Ελλάδα έβαλε την κολάρα του Τζαβέλα. Με απευθείας εκτέλεση φάουλ και φυσικά τον γκολ του Καρέλη. Επίσης εξαιρετική έμπνευση Φορτούνη Πάσα και τέλειο τελείωμα από τον διεθνή επιθετικό της Γκέν. Με τραπεζομάντιλα για μαντήλες. Ναι, στον απόϊχο παιδιά της εκπομπής της Τρίτης που βγάλαμε τραπεζομάντιλο, ορίστε. Άνοιξε το, φέρ το έξω. Να το πάλι τραπεζομάντιλο. Φέρ το έξω. Διπλωμένο. Τραπεζομάντιλο για τις κυρίες που δεν ξέρουν ποδόσφαιρο. Για εμάς τους άντρες και τους όσους γνωρίζουν και τις κυρίες που γνωρίζουν. Είναι η φανέλα ιερή. Και εγώ εντάξει, έχω πει ότι μου αρέσει και πολύ το καρό. Λοιπόν. Έκανα το πεταχτάρι του Πρίντεζη. Το γνωστό πεταχτάρι του Πρίντεζη, το έτσι. Για πες. Λοιπόν, η Κροατία, κύριοι, επειδή πολύ την έχουμε, πολύ τη μελετάμε και πολύ την μνημονεύουμε, λέω να την προτείνουμε και σήμερα, διπλό με την Ουγγαρία, δεν ξέρω. Απόδοση. Ένα διαράκι είναι απόδοση. Ένα διαράκι, ένα διπλασιασμό δηλαδή. Ένα διπλασιασμό. Βάζεις... Βάζεις 5, χάνεις 5, αφού δεν θα έρθει. Βάζεις 5, παίρνεις 10 και πίνεις 2 καφέδες, αντί για ένα. Ναι, γιατί ο καφές εδώ στην Ελλάδα έχει πάει 5 ευρώ. Στα πιο, ξέρεις, στα πιο εκλεπτισμένα μαγαζιά. Δεν ξέρω τώρα. Τρίτη βαρέσαμε πιστόλι. Τώρα πρέπει κάτι να πούμε κι εμείς. Αλλά πέρα από αυτό. Έχω πιστόλι, ρε. Ό,τι άξιζε. Περίμενε. Άντε, φέρ' το. Το κύριο ήταν το γυναικείο ποδόσφαιρο, το Champions League. 10 χιλιάρικα. Να το. Πέρα εδώ να οπλίσω. Μπράβο, έτσι. Στρέψτε το από την άλλη, μην εκπρεσοκροτήσει και έχουμε άλλα. Ό,τι καλύτερο που άξιζε να το μάθει το καμνό το γυναικείο. Ακούς, 10 χιλιάρικα. 8.700 εισιτήρια κόπηκαν σε παιχνίδι Μπαρσελόνα Παρίσι Σερμέν. Καλά, αυτό δεν χωράει 90-100 χιλιάδες, πόσο χωράει. Όχι, βρε, δεν παίξανε στο καμνό, βρε. Στο Μίνε Στάντι παίξανε το προπονητικό της Μπαρσελόνα που παίζουν οι νέοι και η γυναική ομάδα. Εντάξει, είπαμε. Να, να βάλεις τώρα παιδιά 10.000 στο καμνό των 98.000 είναι λες και. Έχουμε και κουνούπια τώρα τελευταία, δεν ξέρω. Ναι, έχουμε. Στο δωμάτιο μου εντοπίστηκε ένα. Εντοπίστηκε ένα. Καταδιώχθηκε, αλλά. Καταδιώχθηκε, αλλά τελικά δεν βρέθηκε. Δεν ευρέθη, δεν ευρέθη. Ναι. Δεν ευρέθη. Όταν άνοιξαν τα φώτα και έπεσαν οι αυλές. Μάλιστα. Όπλα, παρέλαση, μοντελισμός. Όχι μοντελισμός. Πώς το λένε. Εντάξει, φαίνεται και λίγο αληθινό η φάση είναι. Είναι και λίγο. Κάτσε με κάνει κανένα μπαμ εδώ. Δεν έχω και καψούλια. Η οποία παρέλαση περί το να πούμε ότι παιδιά εκείνη πάνε, πάνε στο μεγάλα σαν πάνε στον κύριο Κωνστέτσο για να ράψουν το. Οι γυναίκες. Η φούστα για την παρέλαση. Άκουσα με αγόρι μου. Είναι διαφορετική από τις 28, έτσι. Άκουσα με αγόρι. Είναι χειμερινό μοντέλο. Έτσι. Στραβό σκίσιμο. Τον Οκτώβριο πάνε το χειμερινό. Και χθες τα είδαμε όλα. Χθες κάνανε πρόβα των καλοκαιρινών εξόδων τους. Μάλιστα. Οι κυρίες. Τα λέμε Τρίτη. Αυτό ναι. Το γιατί ανέβηκαν οι τόνοι, ανέβηκαν οι τόνοι επικίνδυνα τώρα. Αυτό. Λοιπόν, πάμε Τρίτη, είναι πιο χαλαρά, πιο χαλαρά Τρίτη. Κατευθείαν από το Πεντάγωνο. Κατευθείαν από το Πεντάγωνο. Οπότε πάμε την Τρίτη. Η Τρίτη έχει και Champions League, όχι, ε. Αργεί ακόμα. Όχι. Είδα εδώ και ένας φίλος μας έστειλε κάτι. Λένε ότι σε περίπτωση που έρθει το τέλος του κόσμου ή έρθει το τέλος της Ελλάδας θα χρειαστεί ένα Μικέλ, ένα iPhone. Δεν θυμάμαι τι άλλο. Και? Ένα Μικέλ λέει. Ένα Μικέλ, ένα iPhone και ένα Καγέν, παιδιά. Ένα Porsche Καγέν για να ξεκινήσει από την αρχή. Αυτό. Εγώ νόμιζα ότι θα λήξει και ένα στριγκάκι στο τέλος και. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
Τα λέμε την Τρίτη. Γεια σου, γεια σου. Εδώ τελειώνει το βίντεο.